Κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί τέως και πρώην Δήμαρχε, φίλοι Κιλτσισιώτη. Ομολογώ ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε ακόμη μια φορά η ευκαιρία σε αυτό το υπέροχο κτίριο όπου πιτσιρικάς έπαιζα στην αλάνα του να απευθύνω το χαιρετισμό και να κουβεντιάσω με τους φίλους μου Κιλτσισιώτες για ένα θέμα που με απασχολούσε από τα παιδικά χρόνια. 4 Νοεμβρίου του 1944, η ώρα 2 με 3 το μεσημέρι, μόλις είχα κατέβει από τον Άγιο Γιώργη, όπου παρόλη τη μάχη που γινόταν στο υπόλοιπο Κυρχής, εγώ μαζί με άλλους φίλους από τη γειτονιά πήγαμε να δούμε τι είχε γίνει στον Άγιο Γιώργη. Δεν ξέραμε τι ακριβώς συμβαίνει, είχε συμβεί κάτι τραγικό, 8 χρονών τότε, και θέλαμε να διαπιστώσουμε η διεσόμαση τι ακριβώς συνέβη. Διότι είχα την τύχη και την ατυχία από το μπαλκόνι του σπιτιού μου να βλέπω πόσοι φόνοι είχαν γίνει στη διαδρομή μέσα και πάνω στην 21η Ιουνίου. Κατέβηκα η ώρα 3 περίπου στην 21η Ιουνίου, οπότε μια ομάδα ανταρτών μας φέρνει τυπωμένες ταμπελίτσες που έγραφαν έτσι «Πεθαίνουν οι προδότε» και εμάς τους πιτσιρικάδες μας κάναν πρωταγωνιστές. Θέλαμε, δεν θέλαμε και ομολογώ όταν το είδαμε σαν παιχνίδι, πήραμε τις ταμπελίτσες και τις καρφώναμε επάνω στα πτώματα που ήταν πλήθος σε όλη την 21η Ιουνίου. Και μου φαίνεται ότι πρέπει να αποδώσει και σε άλλα παιδιά, γιατί από τις μαρτυρίες, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, αυτές οι ταμπέλες ήταν σε όλα τα πτώματα που πήθανε κατά μήκος 21η Ιουνίου και των άλλων δρόμων. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί όταν υπάρχει μίσος, τότε χάνεται και η παιδικότητα. Μας είχαν πείσει ότι θα απελευθερώνουν το κοινωνικής και εμείς το χαρήκαμε αυτό. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, διάβασα πάρα πολλά για αυτά τα γεγονότα και διαπίστωσα ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως ακριβώς τα ίδια την πρώτη, τα είδαμε την ημέρα εκείνη. Δηλαδή, δεν ήταν από τη μια μεριά οι κακοί που ήρθαν οι καλοί και τους σφάξανε, αλλά ούτε και οι κακοί ήταν χωρίς αμαρτίες. Πιο αντικειμενικά, ευτυχώς άρχισε να γράφει την ιστορία τα τελευταία χρόνια. Μέχρι πριν από μια δεκαετία, η ιστορία ιδιαίτερα του εμφυλίου πολέμου γραφόταν από τους μεν ή από τους δε. Και οι μεν μια μεριά πίστευε ότι είναι η τέλη, η δε άλλη πλευρά πίστευε ότι αυτή είναι η τέλη. Αυτό το πράγμα της υποκειμενικότητας θέλησα με το βιβλίο μου να το εξαλείψω και να προσπαθήσω να τοποθετήσω τα πράγματα όπως συνέβησαν, που διαπιστώνουμε ότι καλοί πήγαν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Κακοί και από τη μια μεριά και από την άλλη. Και ήταν πολύ δικαιολογημένοι για τις πράξεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το πνεύμα της αντικειμενικότητας έχει περάσει σε όλους και ιδιαίτερα, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κυρίους που παρουσιάσαν το βιβλίο. Δεν υπήρχε μονόπλευρη αντιμετώπιση, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν μόνο Έλληνες οι οποίοι κατορθώνουν συνήθως να φαγώνονται μεταξύ τους. Από καταβολής ελληνισμού, δυστυχώς, ερχόμαστε πάντα σε φίλιες διαμάχες. Πρέπει εν τέλει να κατανοήσουμε ότι με την εφήλεια διαμάχη δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Εύχομαι και πιστεύω ότι το βιβλίο μου θα βοηθήσει να βγάλει από την αφάνεια αυτό το γεγονός, το θλιβερό, αυτή τη θλιβερή ρωτιά που έχει το Κιλκής, και έτσι με το πρώτο μου βιβλίο νομίζω ότι πέτυχα και κατάφερα να δείξω τη μοναδικότητα του Κιλκής από άποψη δημιουργίας. Γιατί όπως ξέρετε το Κιλτσί δημιουργήθηκε εκ του μηδενός από τους πρόσφυγες, και εύχομαι με το δεύτερο βιβλίο να καταφέρω να γίνει γνωστό και στη νέα γενιά ότι η εμφύλια διαμάχη το μόνο αποτέλεσμα που φέρνει είναι μίσος και αίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και την ευχαριστώ.